Δυνείο 19 χρόνια μετά την αεροπορική τραγωδία της Ήλιος με τον Υπουργό Μεταφορών να σπεύδει να καθησυχάσει τις όποιες ανησυχίες. Ακούμε τον Αντρέα Παφίτη. Η συζήτηση άνοιξε στα αφορμή επιστολή Κύπρου εμπειρογνώμονα σε θέματα αεροπλοείας και μεθυτιάς σε πολιτικής αεροπορίας της Κύπρου ο οποίο με επιστολή του που δημοσιεύθηκε εχθέ στο Φιλελεύθερο, εκφράζει σοβαρέ ανησυχίε για τον τομέα τη ασφάλεια των πτήσεων, επισημένοντα αδυναμίε του παρελθόντο, μία αποκλείοντα ακόμα και σήμερα, 19 χρόνια μετά την αεροπορική τραγωδία τη Ήλιο, να μην λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα. Στην επιστολή, μεταξύ άλλων, θίγεται και το θέμα τη υποστελέχωση που ενέχει κινδύνου σχετικά με την εποπτεία ασφάλεια πτήσεων. Τι ανησυχίε πέφτει να καθησυχάσει ο Υπουργό Μεταφορών, ο οποίο σχολιάζοντα το δημοσίευμα παραδέχεται το πρόβλημα τη υποστελέχωση. Ωστόσο, σημειώνει ότι η εποπτεία ασφάλεια πτήσεων έχει εξασφαλιστεί με αγορά υπηρεσιών. Προσωρινή διευθέτηση που η ΑΣΑ, δηλαδή ο αρμόδιο οργανισμό, έκρινε ικανοποιητική. Και ανακοινώνει πω το τμήμα πολιτική αεροπορία προχωρά μέσα στι διαδικασίε μόνιμη εργοδότηση επιθεωρητών. Αντρέα, ευχαριστούμε και αλλάζουμε θέμα.